το πώς τιμούμε και εκτιμούμε το παρελθόν, χωρίς φανατισμό, χωρίς τύφλωση, χωρίς εκείνες τις παροπίδες που για χρόνια πολλά μας δυσκολεύανε στο να τοποθετηθούμε όπως πρέπει στην περιοχή μας. Γιατί για μένα την πατρίδα σου την αγαπάς μόνο αν είσαι σε θέση να αναγνωρίσεις και το δικαίωμα στο διπλανό σου, στο διπλανό λαό, να αγαπάει την πατρίδα του. Δεν εννοείται αλλιώς. Εγώ τώρα το μόνο που έχω να σας πω απόψε εδώ, είμαι καλεσμένη για το Αθώοι και Φταίχτες, είναι κάπως λοξή η δική μου ματιά. Εξετάζω την προσφυγιά, αλλά όχι μόνο την προσφυγιά, και τη διαφορετικότητα μέσα σε μια κοινωνία από την άλλη οπτική, την οπτική ισομοιρασμένη ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους. Για να μην αρχίσω όμως να απεραντολογώ και να χάνω, δεν έχω και πολύ άνεση έτσι στον προφορικό λόγο, θα προτιμήσω να σας διαβάσω το κείμενο που έχω γράψει, ώστε να πω όσα θέλω να πω και μετά, αν υπάρξει δυνατότητα, περιθώριο χρόνου, κάνουμε και κάποια ερώτηση. Μου κάνετε κάποια ερώτηση. Από το πρώτο μου διήγημα η πηγάδα, το 1974, και έως σήμερα έχουν περάσει 38 χρόνια. Και όπως κοιτάζω πίσω, διαπιστώνω ότι σχεδόν πάντα, πότε από ένα εξωτερικό ερέθισμα, πότε από μια επίμονη παρόρμηση, προτού καν τελειώσω ένα βιβλίο, έχουν αρχίσει να καλλιεργούνται υποδόρια μέσα μου οι προϋποθέσεις για το επόμενο. Εποχή που έγραφα το μυθιστόρημα «Ένα σκούφος από πορφύρα», καθώς οδηπορούσα με τον αυτοκράτορα Αλέξιο I τον Κομνηνό στα πατημένα από τους Σελτζούκους Τούρκους μικρασιατικά εδάφη, δέχτηκα το τηλεφώνημα μιας Τουρκάλας από τη Σμύρνη. «Διαβάζει», μου έλεγε τα βιβλία μου, «και μ' αγαπάει γιατί είμαι από την Κρήτη». Και άρχισε έπειτα να μου μιλάει για τους ξεριζωμένους προγόνους της από το Ρέθυμνο και για την ευχή του τουρκοκριτικού παππού της να μην πάψουν ποτέ τα εγγόνια του να μιλούν τα κριτικά. Το τηλεφώνημα κράτησε περίπου ένα μισάωρο. Τι ήξερα για τους τουρκοκριτικούς, ουσιαστικά τίποτα άλλο, πέραν του ότι αντιμετώπιζαν με συγκίνηση και τσικουδιές όσους Έλληνες έφταναν έπειτα από τόσα χρόνια ως επισκέπτες στην Τουρκία. Άρχισα από τότε να ενδιαφέρομαι, αλλά χλιαρά εννοείται, εφόσον κύρια έγνοια μου ήταν να τελειώσω το «Ένα σκούφος από πορφύρα». Το βιβλίο εκδόθηκε το 1995 και περνούσε ο καιρός. Τα βήματά μου με έφεραν στο αγροτικό σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων Κασαβέτιας στον Αλμυρό Μαγνησίας. 4 χρόνια αργότερα, το 1999, θα εξέδιδα την ουράνια μηχανική. Εν τω μεταξύ, είχα αρχίσει να σκέπτομαι επίμονα το βιβλίο που από χρόνια πολλά ήθελα να γράψω για τα Χανιά. Αναπόφευκτα, ξύπνησε μέσα μου η συγκίνηση ανάμνηση του τηλεφωνήματος εκείνης της γυναίκας από τη Σμύρνη, ενεργοποιώντας την παλιά ανάγκη μου να μάθω όσα περισσότερα μπορούσα για τους τουρκοκριτικούς. Θυμόμουν και τις κουβέντες παραμύθια της ελληνιώτισσας γιαγιάς μου. Μιλούσε με συγκαταβατική συμπάθεια για τους μουσουλμάνους της Κρήτης και με την ίδια πάντα εποδό. Κάμανε πολλά κακά οι άπιστοι στον τόπο μας, ώσπου με τη βοήθεια του Θεού του στείλαμε όλους στον Αγύριστο. Κι ήταν συνέχιζε την ιστορία της, μια πλακούρα εκεί κοντά στο πατρικό χωριό της, ποτισμένη με το αίμα άμαχων μουσουλμάνων. Τους έστερναν, λέει, το 1897 οι χριστιανοί για να τους παραδώσουν στους προξένους που θα τις οδηγούσαν στα Χανιά και από εκεί με καράβια θα τους έδιωχναν στην Τουρκιά.
αλλά τελευταία στιγμή μετάνιωσαν και αποφάσισαν να τους φάξουν όλους και να τους ληστέψουν, να τους εκδικηθούν για τα όσα είχαν καμωμένα στο νησί. Φυσικό δεν ήταν, έπειτα από τόσα χρόνια σκλαβιάς. Ψάχνοντας, έπειτα από τόσα χρόνια κι εγώ, έμαθα ότι οι τουρκοκριτικοί στην πλειονότητά τους, εξαιρουμένων του τουρκικού στρατού που έδρευε στο νησί και ορισμένων υψηλόβαθμων διοικητικών υπαλλήλων, ήταν Κρήτες εξισλαμισμένοι, άλλοι βία, άλλοι οικειοθελώς, προκειμένου να σώσουν τη ζωή και την περιουσία τους.